Βρισκόμαστε στις Κρινίδες και θα δούμε τρεις περιοχές, τα τοπονύμια τους και πώς αυτά προέκυψαν. Είμαστε εδώ ακριβώς, ο λόβος των ασύλων με την Ακρόπολη των Φιλίππων πάνω. Κάτω είναι ο παλιός οικισμός και ο λόφος του Διονύσου, που στην κορυφή του έχει το Λατωνείο. Εδώ που βρισκόμαστε, η περιοχή λέγεται Λάκωμα, δηλαδή Λακκούβα. Το ονομάσανε έτσι γιατί σχηματίζει όντως μια λακκούβα, η περιοχή ακριβώς που ενώνονται οι δύο λόφοι, ο λόφος του Διονύσου με το λόφο των ασύλων. Και έτσι δώσανε το όνομα Λάκωμα. Πιο κάτω είναι τα νεκροταφεία. Πριν τα νεκροταφεία ακριβώς, τώρα είναι δασάκι και όχι μόνο, η περιοχή λέγεται Γήπεδο. Γήπεδο διότι προπολεμικά ακόμα, τη δεκαετία του 30, οι πισιρικάδες της εποχής είχαν εισιάξει ένα μέρος εκεί και είχαν κάνει ένα αυτοσχέδιο γήπεδο και παίζανε ποδόσφαιρο. Το ακριβές σημείο τώρα έχει καλυφθεί από ελιές, που έχει καταπατήσει ένα στην περιοχή, έβαλε ελιές και φυσικά με τα χρόνια πλέον δεν είναι, το έδαφος είναι επικλινές, δεν είναι ίσιο, δεν καταλαβαίνει κανείς ότι κάποτε εκεί μπορούσε κανείς να παίξει ποδόσφαιρο. Συνεχίζοντας πιο πάνω από το Λάκωμα, εκεί που ενώνεται η κορυφογραμμή, εδώ ακριβώς που ενώνεται η κορυφογραμμή του λόφου των ασύλων και του λόφου των Διονύσων, η περιοχή λέγεται Μάντρα. Και λέγεται Μάντρα διότι, όπως λέγανε οι παλιοί κάτοικοι, Τούρκοι και Έλληνες στους πρόσφυγες όταν ήρθανε το 1912 μέχρι το 1924, εκεί παλιά είχε μια μάντρα με ζώα. Οι ίδιοι δεν είχαν μνήμη, αυτό απλά είχε φτάσει από πατέρα σε γιο και από γιο σε εγγονό και σε ονομάζαν την περιοχή Μάντρα. Όντως, από τα πολλά χρόνια και από τις κοπριές των ζώων, πέρα που ήταν η εισαγμένη περιοχή, ήταν πάρα πολύ έφορη. Πάρα πολύ έφορη. Οι πρόσφυγες που ήρθαν από εκεί μάζευαν τσουκνίδες, για παράδειγμα, και τελευταία, στο τέλος της δεκαετίας του 40, αρχές και μέχρι αρχές της δεκαετίας του 1950, η Δέσποινα του Μαραΐτη είχε βάλει καπνά στην περιοχή, ήταν, το είχε κάνει καπνοχόραφο για κάποια χρόνια. Εύκολα δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε, ως ότου στα χρόνια της Χούντας πέρασε ο δρόμος από πάνω προκειμένου να γίνει το Λατομείο, οι εργασίες του για το Λατομείο, που κατέστρεψαν την κορυφή του λόφου των Φιλίππων και την κορυφογραμμή από τον δρόμο. Και πριν από περίπου 25 χρόνια, 20, εκ νέου πήρανε χώμα, κάναν και εκβραχισμό από την περιοχή για να το χρησιμοποιήσουν για κάποιες εργασίες στην περιοχή, τόσο για τον περιφερειακό όσο και για το μεγάλο ρέμα. Οπότε καταστράφηκε περαιτέρω η περιοχή που ονομάζεται Μάντρα. Οπότε συνοψίζοντας, εδώ έχουμε την περιοχή που λέγεται Μάντρα, όσο μπορεί να φανεί. Κατεβαίνοντας έχουμε την περιοχή που λέγεται Λάκωμα, αυτή εδώ, και μπαίνοντας στο δασάκι και λίγο πιο και ανάμεσα στο δρόμο, στα νεκροταφεία και στο δάσος, εκεί η περιοχή λέγεται Γήπεδο. Αυτές είναι τις περιοχές που είδαμε σήμερα.